Να καλησπερίσουμε τον προϊστάμενο των εμπορικών και οικονομικών επιθέσεων της πρεσβείας μας, στο Βέλγιο, τον κύριο Γκάσιο. Τον έχουμε μαζί μας να μας πει δύο λόγια για τη σημερινή βραδιά και να μας πει επίσης και δύο λόγια για τους σκοπούς του τμήματος των εμπορικών και οικονομικών επιθέσεων της πρεσβείας μας. Κύριε Γκάσιο. Καλησπέρα. Σχετικά με τη σημερινή βραδιά, πρώτα απ' όλα να πω ήταν η πρώτη μου φορά που και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος, πρώτα απ' όλα από την προσέλευση που είδα και από το γεγονός ότι ήρθαν οι Βέλγοι επίσημοι, το οποίο νομίζω ότι δείχνει ότι το βελγικό κράτος τιμάει και θέλει να συμμετέχει, έτσι, σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Η πρωτοβουλία από μόνη της είναι πάρα πάρα πολύ καλή και εύχομαι να συνεχίζεται, να συνεχιστεί για πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις και νέους συναδέλφους, γιατί και εγώ από αυτό το χώρο προέρχομαι, διοίκηση επιχειρήσεων και international business, να ξεκινάνε έτσι και να βγαίνουν έξω. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, πιστεύω, ένας νέος απόφυτος ο οποίος πάει να ξεκινήσει την καριέρα του. Οπότε για τη σημερινή βραδιά νομίζω... Πολύ ωραία. Να μας πείτε και δύο λόγια τώρα για τους δικούς σας σκοπούς. Έχετε λίγο καιρό στις Βρυξέλλες, σε δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Να μας πείτε δύο λόγια για το τι σχέδια έχετε, για το στόχο που έχετε βάλει για εσάς εδώ. Ναι. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να τονώσουμε, εντάξει, αυτός είναι ο σκοπός, θα έλεγα, των εμπορικών γραφείων ανά τον κόσμο, να σε κάθε χώρα που βρισκόμαστε να κάνουμε αυτές τις ενέργειες οι οποίες θα φέρουν μια προστιθέμενη αξία στις διμερείς σχέσεις, στις οικονομικές και εμπορικές της Ελλάδας με την εκάστοτε χώρα διαπίστευσης. Το ίδιο πιστεύω και εγώ για το Βέλγιο. Νομίζω ότι από ό,τι έχω δει τους τρεις μήνες που είμαι εδώ, και νομίζω δεν κάνω λάθος κάθε άλλο, το Βέλγιο είναι μια πολύ φιλική χώρα. Είναι μια χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει πολλά παρεδώσει, για να το πω έτσι, και εμπορικά. Από πλευράς όμως ελληνικής είναι λιγάκι εντός εισαγωγικών παραμελημένη, δηλαδή θα μπορούσε να κάνει περισσότερα η Ελλάδα και από πλευράς εξαγωγών. Οι βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικές σαν αριθμός, αν και έχουν μειωθεί λιγάκι. Λοιπόν, η Ελλάδα όμως μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα και καταλαβαίνω ότι ίσως το Βέλγιο έχει κάπως παραμεληθεί, γιατί είναι μικρότερη αγορά. Πάνε πάρα πολλά προϊόντα μας στη Γερμανία, έτσι, και κυρίως αγροτικά και μεταποιημένα αγροτικά, που η Γερμανία κόβει το δρόμο, και πάνε και στην Ολλανδία, που η Ολλανδία είναι διαμεταγωνιστικό κέντρο. Θα μπορούσαν να έρχονται όμως και στο Βέλγιο, γιατί είναι μια μικρή αγορά αλλά με πολύ με καταναλωτικό κοινό, πολύ ανεπτυγμένο, με ανεπτυγμένο αισθητήριο, καλό εισοδηματικό επίπεδο κλπ. Άρα μπορούμε να ανεβάσουμε τις εξαγωγές. Από την άλλη πλευρά, αυτό που θέλω να κάνω και πιστεύω ότι θα γίνει μέσα στους προσεχείς μήνες, έτσι το βλέπω αρκετά γρήγορα, να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις για να προσελκύσουμε βελγικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Υπάρχει ήδη, έτσι, εγώ εντυπωσιάστηκα όταν είδα τον αριθμό βελγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Να φέρουμε κι άλλες, γιατί το έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία αυτό, δηλαδή με την έννοια των επενδύσεων, έτσι. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρόκειται να κάνουμε κάποια ή κάποιες ημερίδες προς Βέλγους επιχειρηματίες, με ενημέρωση από το Invest in Greece σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν, το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα
και το Investing Greece μπορεί να μιλήσει και με συγκεκριμένα projects τα οποία επενδυτικά, τα οποία μπορούν να τρέξουν. Και αν και είναι δύσκολη εποχή και δύσκολη περίοδος και για το Βέλγιο, έτσι, νομίζω ότι ωστόσο οι βελγικές επιχειρήσεις είναι πολύ εξωστρεφείς και υπάρχουν επιχειρήσεις που αναζητούν τις ευκαιρίες στις ξένες αγορές. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία για το έργο σας. Ευχαριστούμε.